Σάβα, καλησπέρα και συγχαρητήρια και για τη δική σου παρουσία και για την νίκη της ομάδας απέναντι στον Ερμία. Γεια σας. Σάβα, μας ακούς τώρα? Σας ακούω. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια και πάλι. Γιατί δεν το είπαμε στον αέρα. Στα αποδυτήρια βρισκόμαστε τώρα. Α, τελειώσατε? Μόλις τελειώσαμε. Ωραία. Τα χαιρετίσματά μας όλη την ομάδα. Πλησιάζει το παιχνίδι με τον Ιπποκράτη. Και... Πλησιάζει, είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Mm-hmm. Τώρα βασικά ολοκληρώσαμε το βασικό στάδιο. Αύριο είναι λίγο, πιο χαλαρή προπόνηση, είναι και μια επανάληψη της τακτικής. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Κατά πόσα πιθανότητα θα έρθει η νίκη, που όπως πολύ σωστά είπες είναι το βασικό βήμα που απομένει για να εξασφαλίσουμε στα play-off να είναι όπως θέλουμε, να τους έχουμε όλους τους αντιπάλους όπως θέλουμε. Και να εξαρτώνται όλα από εσάς, έτσι. Ναι, πλέον όλα από εμάς και όλα από την έδρα μας μετά. Αν γίνει και αυτή η νίκη, μετά θα εξαρτώμαστε αποκλειστικά και μόνο από την έδρα μας. Για να... Ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που πετύχατε με τον Ερμία Γιάς, γιατί το παράδειγμα δεν είναι πολύ μακρινό. Πέρυσι με τον Απόλλωνα Πατρών, το γνωρίζεις, ο Ηρακλής είχε ένα 2-0 που κουβαλούσε και του στήχησε. Ακριβώς αυτό. Μία κακή ήττα. Και τι μία κακή ήττα? Ένα κακό δεκάλεπτο από ό,τι ξέρω. Ναι. Στοιχίζει όλη τη χρονιά. Ναι. Άμα γίνει με τη λάθος ομάδα, μπορεί να σου στοιχίσει όλη τη χρονιά όπως στοιχίσε πέρσι. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Μέχρι σήμερα το σημαντικότερο ήταν αυτό με την Αγιά, που την ισοφαρίσαμε. Και θα έχουμε βέβαια καλά κρίσιμα παιχνίδια στα play-off, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Με ανάλογες εμφανίσεις, η ομάδα με τέτοιο Ιβανόφιο και με το Ιβανόφιο που ξέρεις καλά ως παίκτης του Ηρακλή. Καλά και με τον κόσμο έτσι που ήταν ο έκτος παίκτης, που είναι σε κάθε παιχνίδι σχεδόν ο έκτος παίκτης, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα πραγματικά. Πώς ήρθε? Πιστεύω ότι είναι θέμα ημερών πλέον, δηλαδή άνοδος. Mm-hmm. Αν υπομονούμε όλοι, έχουν περάσει 8 χρόνια, ξέρεις, και είναι πολλά. Είναι πολλά. Φέτος ήρθε η ώρα μας. Είναι πλέον το πλήρωμα του χρόνου. Η νίκη με τον Ερμία Γιάς πώς ήρθε? Με ένα μεγάλο σκορ. 96-87 είναι μεγάλο σκορ, έτσι, και για αρκετά ομάδες. Δεν το περιμέναμε να ανοίξει τόσο πολύ το σκορ, από την αλήθεια. Σε τέτοια παιχνίδια συνήθως οι ομάδες είναι λίγο πιο μαζεμένες, είναι λίγο πιο κλειστές οι άμυνες. Αλλά δεν το περιμέναμε να ανοίξει τόσο πολύ. Είμαστε δηλαδή προετοιμασμένοι για πιο χαμηλό σκορ. Βέβαια, στον αγωνιστικό χώρο έγινε το αντίθετο. Πολύ μεγάλα σκορ, ανοιχτές άμυνες. Απλά μείναμε συγκεντρωμένοι ακόμα και όταν μας... Στην αρχή ήταν μπροστά η Αγία, την περάσαμε. Μετά μας πλησίασε, κρατήσαμε λίγο εκεί χαρακτήρα και ήρθε η νίκη στο τέλος. Σχετικά εύκολα θα έλεγα. Δηλαδή μας αδικεί το τελικό σκορ. Για παραπάνω. Θα μπορούσε να ήταν και παραπάνω, ναι. Εντάξει, απλά δεν είχε σημασία τώρα. Δεν μετράνε οι διαφορές, εδώ μετράνε απλά οι νίκες. Οπότε εντάξει, το ίδιο πράγμα. Ήταν στον πρώτο γύρο, Σάβα, μια πολύ δύσκολη τριάδα αγώνων με τον Ερμή έξω, με τον Ιπποκράτη στην ΚΟ και με τον Διαγόρα Δηριοπηδαίων. Εκεί ήρθαν οι δύο ήττες. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Είχε και προβλήματα τραυματισμών η ομάδα, είχε και διαιτητικά, εγώ θα πω, θέματα. Τέλος πάντων, ήρθαν οι δύο ήττες. Τώρα είναι αντίστοιχη η τριάδα αγώνων. Έχετε κερδίσει τον Ερμή. Θέλετε φυσικά να το κάνετε και το ευχόμαστε ολόψυχα τον Ιπποκράτη. Και μετά πάτε για το 2-0 με τον Διαγόρα στην Αθήνα. Χρειάζεται, φαντάζομαι, πολύ μεγάλη συγκέντρωση, γιατί αυτή η τριάδα θα τα κρίνει όλα, έτσι. Ναι, σίγουρα. Η διάδα και μάλιστα, που απέμεινε. Ναι, εμείς κοιτάζουμε ένα τα παιχνίδια, αφού τελειώσουμε την Πέμπτη, πρώτα Θεός, καλά με την ΚΟ. Μετά πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και στον Διαγόρα, γιατί είναι και αυτός πιθανότατα μία από τις ομάδες που θα παλέψουν εκεί για την Πέμπτη θέση. Μπορεί δηλαδή και να τον συναντήσουμε. Τώρα που μιλάμε είναι πέμπτος. Τώρα που μιλάμε είναι πέμπτος. Ναι, ναι. Βέβαια έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα, αλλά θα είναι μία από τις τρεις ομάδες που θα είναι πιθανότατα εκεί πέρα. Οπότε πρέπει και με αυτούς να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αν έχουμε 2-0, ακόμα καλύτερα. Να τελειώσουμε σχετικά εύκολα. Με ένα μάτσο Ιβανόφιο και τέτοιο. Ναι, ναι, αυτό. Έτσι, ένα μάτσο, μην χρειαστεί δηλαδή παραπάνω. Και απλά περιμένουμε τον αντίπαλό μας. Και ένα σχόλιο για τον μεθαυριανό σας αντίπαλο. Ο Ιπποκράτης που ήταν πιο πάνω στη βαθμολογία. Θα μου πεις τώρα είναι 4 ομάδες με 40, 2 ομάδες με 41 βαθμούς. Γίνεται ένας χαμός. Μακελιό γίνεται για την πέμπτη θέση. Για την τέταρτη και πέμπτη θέση ουσιαστικά, γιατί και ο Χαρίλος Τρικούπης 41 έχει όπως ο Διαγοράς. Ο Ιπποκράτης φαίνεται να είναι ένατος τώρα, αλλά είναι καλή ομάδα, έτσι θέλει προσοχή. Είναι πολύ καλή ομάδα. Βέβαια τα τελευταία παιχνίδια δείχνει σαν να έχει μια κοιλιά, παραδόσει, ας πούμε. Ναι, ναι, δείχνει μια κοιλιά, ας πούμε, αφού έχει πετύχει το στόχο του που ήταν εξ αρχής η παραμονή. Δεν τους βλέπω τόσο πολύ να καίγονται για τα play-off. Τους βλέπω ότι είναι λίγο, ειδικά στα εκτός έδρα, τα τελευταία λίγο πιο χαλαρή. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα δείξουν πολύ μεγάλο ζήλο. Την Πέμπτη βέβαια αυτά δεν τα ξέρεις μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα και να δεις τι θα γίνει στον αγωνιστικό χώρο. Όλα είναι πιθανά. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Και έχεις κάποια πρόβλεψη, μιας και γνωρίζεις πλέον πάρα πολύ καλά τις ομάδες. Έχουν περάσει πολλά παιχνίδια, έχετε παίξει με όλες τις ομάδες, με πολλές δύο φορές.
πρόβλεψη για πεντάδα, γιατί το ξαναλέω, ο Χαρίλαος Τρικούπης με το Διαγόρα έχουν 41 και η Καστοριά, η Καρδίτσα, ο Αμίντας και ο Ιπποκράτης έχουν 40. Τι θα γίνει? Κοίτα, βάση προγράμματος, έτσι με τη σειρά Ηρακλής πρώτος, δεύτερος ο Ερμής, τρίτη πολύ πιθανόν είναι η Καρδίτσα, βάση προγράμματος μιλάω πάντα. Παίζει και η Καρδίτσα πολύ δυνατά. Και τέταρτος μπορεί και ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ναι. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Βέβαια, σου ξαναλέω, όλα τα σενάρια είναι δυνατά. Δεν αποκλείεται τίποτα. Δεν αποκλείεται να δεις και Αμίντα, ας πούμε, στην πέμπτη θέση. Τίποτα δεν αποκλείεται αυτή τη στιγμή. Θα εξαρτηθούν πολλά. Εκεί υπάρχει το 2-0, οπότε δεν ανησυχούμε. Δεν ανησυχούμε με κανέναν. Να είμαστε καλά, έτσι, να παίξουμε όπως πρέπει να παίξουμε και η ομάδα θα επανέλθει εκεί που ανήκει. Τα είχαμε πει όταν είχες πρωτοέρθει, Σάβα, στην ομάδα. Ναι. Και φυσικά έχεις όνειρα, έχεις φιλοδοξίες. Τώρα που θα σε ρωτήσω μετά από αρκετούς μήνες ξανά εδώ στην ίδια εκπομπή, τι θα μου λέγες, πώς το ζεις, πώς ζεις την παρουσία στον Ηρακλή? Είναι ακριβώς αυτό που φανταζόμουν και τότε, πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα προτιμούσα βέβαια να είχαμε ανέβει ήδη απευθείας. Δεν ήρθε η απευθείας άνοδος, αλλά δεν πειράζει. Το ίδιο ακριβώς είναι. Και οι δύο θέσεις ακριβώς το ίδιο πράγμα σου. Δείχνουν μια άνοδο στην Α1. Οπότε εντάξει, απλά θα μας τραβήξει λίγο παραπάνω. Δηλαδή γύρω στις 15 με 20 μέρες παραπάνω. Αυτό μόνο. Ειδικά το Ιδανόφιο το απολαμβάνεις, ε? Ναι, βέβαια, βέβαια. Τέτοιο κόσμο είπαμε πρώτη φορά εγώ συναντώ στην καριέρα μου. Να έχουμε. Είναι εντάξει, εκπληκτική ατμόσφαιρα. Και στα εκτός σας ακολουθούν. Στα περισσότερα έχουμε κόσμο. Μέχρι τώρα δηλαδή δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο παιχνίδι. Αν εξαιρέσεις την Go, νομίζω όλα τα άλλα είναι ένα μικρό Ιβανόφιλο. Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς. Καλά, εννοείται ότι εμάς έρχονται 20 άτομα και ακούγονται πιο πολύ από το απόλυτο γήπεδο το υπόλοιπο. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, ναι. Ωραία. Καλή ξεκούραση αφού ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Και με το καλό την Πέμπτη. Το ραντεβού στην Ελλάδα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Σάββα. Καλό βράδυ.